Το πρώτο μάτς που θα παρακολουθήσουμε είναι ένα μάτς γάμα τοπικού, η χειρότερη κατηγορία της Ελλάδας, ας πούμε. Και θα ξεκινήσουμε από το τέλος για να πάμε προς τα σαλόνια της Super League. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε με γάμα τοπικό. Στις χαμηλές κατηγορίες αυτές, από γάμα τοπικό μέχρι αλφα τοπικό και γάμα εθνική, θα προσπαθώ να πηγαίνω σε ομάδες που έχω παίξει. Οπότε τώρα θα πάμε στον ΠΑΟΚ Πατρών απέναντι στους Πετινούς. Όσοι είστε πιστοί από τον Τζέρνι, σίγουρα θυμάστε τους Πετινούς. Υπήρχε σε επεισόδιο Τζέρνι. Στη β' κατηγορία θα πάμε στον Αχιλλέα Καμαρών, που ήμουν πέρυσι, που ουσιαστικά ξεκίνησε όλο το Τζέρνι. Και στη γάμα εθνική, το αλφα τοπικό το πέρασα. Στη γάμα εθνική θα πάμε στο Πάτρε, που ουσιαστικά θα ήταν η ομάδα που θα έπαιζα αν δεν έπαιζα στην ΠΑΜ. Πάμε προς το γήπεδο. Έχουμε φτάσει στο γήπεδο. Εμείς και άλλοι χιλιάδες οπαδοί εδώ στον ήλιο, μας έχει φάει ο ήλιος. Εδώ είναι όλος ο κόσμος που είχε έρθει στο μάτς. Τι σπρώχνεστε. Γάμα τοπικό αληθείας και περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το ντρόν εδώ. Πώς το βλέπεις το ντρόν σε γάμο τοπικό? Έχει εδώ ο τσίρος τώρα. Πάμε Τόλι! Όπο τρύπα εκεί. Μεγάλη ευκαιρία για το 1-0. Εντάξει, δεν δέχνουν και πάρα πολλές φάσεις. Τα γκολ και τις πάρα πολύ μεγάλες. Ήταν μια πολύ μεγάλη φάση. Σε ποιο λεπτό είμαστε? Κάτσε ρε φίλε να δούμε, πρέπει να είμαστε στο τέταρτο, ε. Τι τέταρτο? Ένα τέταρτο παίζω. Α, μία γνώμη. Πάτε να πάρει ύπνος. Ένα μηδέν, τρελά πανηγύρια. Ένα μηδέν, ΠΑΟΚ Πατρών, ωραία. Όχι! Όχι ρε Χαντάι, βάλ' το εκεί με ψαλιδάκι. Καλό ήταν, καλό ήταν. Ένα γκολ θέλω να πιάσω, θα μου κάνουνε τη χάρη. Να δείξω από ένα γκολ σε κάθε μάτς, από κάθε κατηγορία. Ούτε φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, λογικό, γάμα τοπικό βλέπουμε. Συνήθως όμως αυτά τα μάτς έχουν θεαματικό τέλος. Για να δούμε. Εδώ έχουμε τον φίλο μας τον... Θεό. Και αυτό θέλουμε. Πέναλτι για τους Πετινούς στο, δεν ξέρω, 90 λεπτό. Πάνε για την ισοφάριση για το 1-1. Σας είπα ότι στο τέλος πάντα αυτά τα μάτς κάτι γίνεται, κάτι καλό έχουν. Και τώρα απλά θα έχουμε ένα δραματικό φινάλε. Λοιπόν, μάτς β' κατηγορίας, έχουμε καταφτάσει Αχιλλέας Καμαρών. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά επίπεδο και ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο σήμερα. Να γράψουμε όλα τα γκολ και να κερδίσουν οι καμάρες. Yeah. Εδώ φουλ κόσμος για άλλη μια φορά μετά τον ΠΑΟΚ Πατρών. Από την περσινή ομάδα το Αχιλλέα και από το Τζέρνι. Λίγοι παίχτες έχουν παραμείνει. Ελπίζουμε σε γκολ μπουρδου. Στέισαν. Ψάχνει, δεν ψάχνει. Σπάστε. Γκολ! Μπράβο! Πάμε λίγο, Μούκας το έβαλε. Πάμε λίγο, Μούκας. 1-0, Αχιλλέας, Λέγκο. Πιέζουν οι καμάρες, μου αρέσει αυτό ρε φίλε. ΠΑΟΚ δεν κέρδισε που ήταν η παλιά ομάδα. Καμάρες τις κερδίσουν ρε φίλε. Αυτός εδώ ευθύνεται που δεν κέρδισε ΠΑΟΚ. Θα παίξω άλλο είπαμε σήμερα. Καλή είναι ρε. Αυτός δεν είναι. Ωραίο. Όχι. Όχι. Το έχει ένα γκολ, το έχει ένα γκολ πιστεύω. Μπούρδος. Full content έχει το match. Εδώ οι παδοί έχουν τρελαθεί.
Για 10 εισιτήριο worth. Full worth. Και γκολ είναι τώρα που δεν το βγάζω. Παραλίγο. Όχι, έλα εδώ! Σόπα ρε, 2-2 θα έρθει αυτό, εγώ σόπα. Πω, 1-1. Τουλάχιστον έχει γκολ το μάτς και τα έχω πιάσει και τα δύο. Αυτός εδώ μπροστά θα την κάνει, αυτός εδώ. Άστα, ε. Κάνε μαγικά! Μπράβο. Όχι, όχι. Ωραίο, ωραίο. Και οι δύο ομάδες έχουν πάνω από ένα expected goal, πάντως. Τι ρε. Το Μπουρδό. Μπουρδέ σε χάλια ρε μαλάκα. Πες του κάτι καλό. Μπουρδέ σε πολύ καλό. Δεξί, δεξί. Πέναλτι. Μπουρδό. Μπουρδό. Όχι, όχι. Πέσε, πέσε κάτω, πέσε κάτω. Πέσε κάτω, ρε. Ευχαριστώ πολύ. Μακούς. Λίγο μειωμένος ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο. Κι εγώ αυτό που θέλω. Λίγο μειωμένος. Γνωμούλα για αυτό το γκολ που μπήκε μόλις. Το είδες, ε. Το έχεις βγάλει. Εντάξει, το έχω βγάλει, μπρο μου. Τι λες ρε μαλάκα. Είχε μια μικρή τρύπα εκεί, άμυνα, μια περίπου τόση. Κρίμα. 2-1 τα αργυρά. Τουλάχιστον το μάτς έχει γκολ, είναι over, οκ. Okay. Πρόβλεψη, Χρήστο Μπένι. Φίλε, το χάνουμε. Το χάνουμε. Δεν υπάρχει φίτσο να το χάσει ο Καναλής. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ λέω είναι γκολ. 2-2. Είναι και έχουμε ένα τέταρτο θάνατο. Ναι, ναι! Πάτω, ρε! Ναι! Μπράβο, ρε Κώστα! 2-2, 2-2 κύριε, 2-2. Μπράβο, Κώστα! Σας προσφέρω top content. Κατάλαβα. Πω Παναγία μου, δοκάρι για τα αργυρά. Και δεν έχει τέλειες φάσεις, τελείως, εντάξει. Πω, τι μάτς είναι αυτό. Έληξε το μάτς, άλλη μια ισοπαλία. 1-1 το πρώτο μάτς του Πακ Πατρών. 2-2 Αχιλλέας Καμαρών, γνώμες. Και δεν ξέρω ρε φίλε γνώμη, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, μπορούσαμε την νίκη σήμερα, αυτό θα πω εγώ. Το επόμενο μάτς είναι στην Α κατηγορία. Match day γάμα εθνική σήμερα και έχουμε έρθει να δούμε το Πάτρε. Έχουμε φτάσει κιόλας ήδη στη γάμα εθνική. Μένει ακόμα η Β' και η Α. Δεν έχει μείνει πολύ για να φτάσουμε στα μεγάλα σαλόνια. Σήμερα παίζει Πάτρε Αιωλικός. Είναι το Πάτρε η πρώην ομάδα. Εδώ είναι η βαθμολογία για την γάμα εθνική. Ο Αιωλικός είναι πρώτος και το Πάτρε είναι κοντά στο τέλος. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να δούμε σήμερα. Μακάρι να δούμε νίκη του Πάτρε. Λογικά θα έχει και κόσμο το γήπεδο. Δεν έχει βροχή σήμερα. Έχει λιακάδα. Ωραία είμαστε. Πάμε να δούμε το μάτς. Και με κόσμο οι φιλοξενούμενοι. Όπως βλέπουμε αρχίζουμε και ζούμε λίγο πιο επαγγελματικές καταστάσεις. Νούμερο 6 είναι ο Λαμπατζόγλου. Νούμερο 11, Ανθής. Αναπληρωματική, νούμερο 12. Μπράβο ρε μάτε! Άντε λίγο να ενεργοποιηθεί η κερκίδα σιγά σιγά. Γενικά γάμα και βήτα τοπικό περισσότερες συγκινήσεις προσέφεραν από αυτό το παιχνίδι. Μακάρι να δούμε κάτι διαφορετικό στο τέλος. Ένα 1-0 το Πάτρε, απευθείας φάουλ. Οκ. Πάμε λίγο. 70 λεπτό. 1-0, πάμε να δούμε.
Όχι, όχι. Πολύ ωραίο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Τεράστια νίκη. Συγχαρητήρια στο Πάτρε. Τώρα ήρθε η ώρα της Παναχαϊκής που θα πάμε να τη δούμε σε μάτς Β' Εθνικής. Πάμε προς το γήπεδο της Αγιάς. Κοντεύουμε σιγά σιγά να φτάσουμε στον αγώνα της Α' Εθνικής. Είμαστε ένα σκαλί από κάτω και πάμε να δούμε τον αγώνα Παναχαϊκή Καλλιθέα. Δέρμπι σήμερα, κορυφή. Είναι δέρμπι. Παναγάκι καλυφαία, δέρμπι, κορυφή σήμερα. Δέρμπι κιόλας. Πάμε. Ο! Μπράβο, το φάγαμε! Το φάγαμε! Άλλη μια υποψία φάση. Ε, το φάμε και μπράβο. Δεν το φάγαμε. Σακμά! Αυτό ήταν ευκαιρία ρε φίλε, την πρώτη, αν την έβρισκε. Δεν ξέρω αν φάνηκε πόσο κοντά πήγε η μπάλα στο βίντεο. Πριν το match είπα να ευχηθούμε για πολλά γκολ. Εγώ πριν το match είπα ότι θα βγει 0-0. Θα γίνω. Φέρνω το βίντεο. Πότε κάνετε. Έχουμε βαρ. Ωραία. Πόρτο. Εντάξει. Ήτανε χέρι. Ήτανε χέρι. Ένα γκολ. Φιγεάρα βάλε. Φιγεάρα βάλε ένα. Φιγεάρα βάλε. Μια ώρα για παλιά. Βάλε ρε παιδάκι μου. Σύνει σημικές αγώ. Σουτ. Σουτ. Καλό! Εδώ είσαι! Πέναλτι. Έχει πάρει φωτιά το μάτς. Καθαρό πέναλτι. Καθαρό πέναλτι. Πάμε στο χαντί. Τι όχι ρε. Μια γνώμη. Τι γίνεται εδώ. Έδωσε κόκκινη στον πατέρα. Έδωσε κόκκινη στο Μικέ. Και μετά λόγω νηφταίο πρόεδρε. Εντάξει, παρετό δεν είναι. Παρετό, εντάξει. Κοίτα, στο τέλος το μάτς άναψε. Είχαμε ευκαιρίες, φάσεις, νεύρα πολλά. Ε, μόνο 0-0 δεν θέλαμε να δούμε. Το είδαμε. Πολύ ξύλο ο διαιτητής. Όχι, δεν μπορούμε να πέρα. Καλά τα λέει, καλά τα λέει. Τρώγα το πέντο ξύλο, τρώγα το. Κάπως έτσι, χωρίς γκολ βέβαια, τελειώσαμε και τον αγώνα της Β' Εθνικής με ωραία παρέα πάντα. Τώρα θα τα πούμε στον αγώνα της Α' Εθνικής. Επίσης είναι και επιστροφή Μαντσίνη στο πλευρά της Βικελίδης. Καλά θα πάει αυτό. Σούτρε!
1-0 ο Άρης στο 10. Στο νωρίς, γκόλ ο γηπεδούχος. Από ό,τι φαίνεται είμαι αρκετά γούρικος. Πιστεύω θα δούμε εξαιρετικό μάτς. 1-0 ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, θέλει να ισοφαρίσει, να μην πέσει από την πρώτη θέση. Καλά πήγε αυτό στον πίνακα, του σκόρ έχουν βάλει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 0-1. Εντάξει. Οριακά δεν πρόλαβα να τραβήξω τον γκολ. 1-1. Είναι το παπούτσι. Το έβαλε και το κρυουλάκι του. Έναρξη δεύτερο μηχρόνου, πάμε να το βγάλουμε. Πάμε να το βγάλουμε βεράκι. Ήτανε μεγάλη ευκαιρία εδώ. Δεν την εκμεταλλεύτηκε ο Άρης στο 65 λεπτό. Μπήκε ο Χριστοδουλόπουλος για τον Παναθηναϊκό, για τον Άρη. Καλά πήγε αυτό. Φάουλ για τον Άρη σε πολύ καλό σημείο και ο Λάζαρος από εκεί έχει ξανακάνει τέτοιο γκολ και γκολάρα στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, όσοι θυμούνται. Δεν πήγε. Πάρε. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 86 λεπτό, ανατροπή, 1-2. Το βεράκι το βγάλαμε, αλλά είχε προοπτικές στο μάτς για κάτι πολύ παραπάνω, η αλήθεια είναι. Κόρνερ, 90 λεπτό για τον Άρη. Από τις τελευταίες φάσεις να δούμε αν μπορεί να ισοφαρίσει. Και ο Κουέστα πάντο. Κότα να το βάλει ο Κουέστα. Τελευταία φάση, για να δούμε. Τέλος αγώνα, νίκη για τον Παναθηναϊκό με ανατροπή, 1-2. Τα άσπεντ του μέλλοντος εδώ και έχω έρθει εδώ για να κλείσω εγώ το βίντεο. Πήγαμε αλφα εθνική, β εθνική, γ εθνική, β τοπικό, γ τοπικό. Δεν πήγαμε αλφα τοπικό. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν το έφεραν οι συγκυρίες. Δεν βρήκα καλό match. Και όταν έβρισκα, δεν προλάβαινα. Οπότε αυτό είναι το βιντεάκι για σήμερα. Πλήρω να σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πάμε να ξαναμπούμε λίγο δυναμικά. Ξεκινάνε και τα playoffs σιγά σιγά.